Στο πρωινό του Μέγκα και στη Χριστίδου μίλησε ο κύριος Νίκος Πλακιάς για τη συναυλία που πρόκειται να γίνει. Οπότε πάμε να δούμε τι υπόθηκε στο πρωινό. Θέλω να πω ότι σε όλα όσα υπόθηκαν, σε όλα όσα έγιναν, όλοι έχουμε άποψη. Τη συζητήσαμε και στην μεταξύ μας σύσκεψη. Αλλά θεωρώ ότι δεν χωράνε οι δικές μας απόψεις καθόλου μέσα σε αυτό. Και δεν θέλω να τις να τοποθετηθούμε, ούτε να τις αποτυπώσουμε, γιατί δεν, το θεωρώ πάρα πολύ, ρε παιδί μου, βάρβαρο από εμάς. Ενώ οι δικές τους φωνές έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για μένα σε όλη αυτή την υπόθεση. Και τα κίνητρα αυτής της συναυλίας και ο σκοπός και το αν η κάθε οικογένεια θέλει να εμπλακεί ή δεν θέλει να εμπλακεί. Σίγουρα αυτό που ξέρουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι κουβαλάνε τον ίδιο πόνο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και όχι μόνο για τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους και για αυτούς που χάσανε άλλα μέλη της οικογένειας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ο κορυφαίος πόνος και ο πόνος για τον οποίο δεν υπάρχει λέξη σε καμία γλώσσα, γιατί δεν μπορεί να αποδοθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, 57 οικογένειες θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους. Και το πώς αυτό θέλουν να εκφραστεί και να βγει προς τα έξω είναι πολύ προσωπικό θέμα του καθένα και πρέπει να είναι σεβαστή η θέση καθενός από αυτού ξεχωριστά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Πλακιά. Βέβαια, με τη διαφωνία που έχει γίνει με τον κύριο Πλακιά και την κυρία Καριστιανού, όλα τα κανάλια ξαναθυμήθηκαν τα Τέμπη, έτσι. Δεν είχε παίξει τίποτα εδώ και καιρό με θέμα τα Τέμπη. Τώρα με τη διαφωνία επανήλθε στην επικαιρότητα. Να τον καλημερίσουμε, να τον βάλουμε στην παρέα μας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Πλακιά. Θέλω να δώσω σε εσάς το λόγο, αν θέλετε κάτι να πείτε αρχικά, αν και η ανάρτησή σας με συγκίνησε τόσο πολύ. Αλήθεια σας λέω, έφερε δάκρυα στα μάτια μου, αυτό συζητούσαμε, γιατί παρόλο που καταλαβαίνω απόλυτα τη θέση σας, το βήμα που κάνατε πίσω μου έφερε δάκρυα στα μάτια. Σας το λέω με πολύ ειλικρίνεια. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Καταρχήν δεν έγινε, κυρία Χριστίδου, κανένα βήμα πίσω. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ένα βήμα πίσω. Μ' ακούτε? Ναι, όχι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Το μήνυμα της συμφιλίωσης, ότι κατανοώ την απόφαση που έχει πάρθει. Το μήνυμα της συμφιλίωσης, εφόσον οι αρμόδιες αρχές κρίνανε ότι η συναυλία τηρεί όλες τις προϋποθέσεις, έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Εγώ πλέον δεν είχα κανέναν άλλο λόγο να αμφισβητήσω τις αποφάσεις αυτές. Mm. Δεν υπήρχε καμία διχόνοια, καμία διαμάχη, καμία διάσπαση, καμία. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πλακιά, η δική σας θέση, καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι πολύ ισχυρή, είτε θα παρακινούσε τον κόσμο να παρευρεθεί εκεί, είτε να τον αποτρέψει. Έχετε αυτή τη δύναμη λόγω του δράματος που έχετε ζήσει. Οπότε εκεί αναφέρομαι εγώ. Αυτό με συγκίνησε, ότι παρόλα αυτά γίνατε με έναν τρόπο μέρος αυτής της κίνησης. Κυρία Χριστίδου, από τη στιγμή που θα γίνει η συναυλία και θα είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας και στην υπόθεση των Τεμπών, φυσικά και έπρεπε να παρακινήσω όποιος ήταν να πάει. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αν θεωρούσαν ότι είναι το αντίτιμο τι είμαι, ο κανονικό και νόμιμο, δεν υπήρχε κανένας λόγος εγώ να πω τον κόσμο, ξέρετε παιδιά, μην πάτε, μα είναι δυνατόν να πω τον κόσμο να μην πάει σε μια συναυλία τα οποία θα αναφερθούν στα ΤΕΠ και στα παιδιά μου. Άσχετα αν δεν θα είμαστε εμείς εκεί, δεν θα είναι. Γι' αυτόν τον λόγο μόνο και μόνο θεωρώ ότι έκανα το σωστό. Αυτό ήταν το σωστό, έτσι έκανα, αυτό έκανα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πλακιά, όλοι έχουμε αυτή την απορία μέσα στη βδομάδα. Πώς γίνεται 57 οικογένειες που ενώνονται κάτω από αυτόν τον ασήκωτο πόνο να μην είναι σύμφωνοι γενικά. Εγώ δεν βγάζω τη συναυλία τελείως απ' έξω. Πώς γίνεται να μην είστε όλοι μαζί? Τι είναι αυτό που μπορεί να σας χωρίσει όταν αυτό που σας ενώνει είναι πάρα πολύ ισχυρό? Κοιτάξτε, κυρία Χριστίδου, δεν μας χωρίζει τίποτα. Ο πόνος είναι κοινός. Ο στόχος είναι κοινός. Όσο πλησιάζουμε στις ημέρες που θα ξεκινήσει η δίκη, θα είμαστε πάντα όλο και πιο πολύ ενωμένοι. Δεν αφισβητεί κανένας ότι ξεκινώντας τα δικαστήρια θα μας βρουν όλους εκεί απέναντι. Ο στόχος μας θα είναι να κλείσουμε φυλακή όσους περισσότερους
μπορούμε. Τώρα για το άλλο το θέμα, εσείς στην οικογένειά σας, 5 άτομα, 4 άτομα, πόσα άτομα είστε, συμφωνείτε πάντα σε όλα. Εδώ δεν μπορεί μια οικογένεια 4 ατόμων, 5 ατόμων να συμφωνήσει. Θα συμφωνήσουν 55 διαφορετικοί χαρακτήρες. Και δεν είναι 55, μαζί με τα παιδιά μας, οι σύζυγοι, οι γονείς, ναι, είμαστε 250 άτομα. Πώς να συμφωνήσουμε? Συμφωνούμε σε πάρα πολλά θέματα, ιδίως δραστηριότητες, φιλανθρωπίες, το πώς θα ενεργήσουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να ενεργήσουμε 250 άτομα με το ίδιο σκεπτικό στο νομικό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, γιατί δεν είστε όλοι μαζί στο σύλλογο? Εγώ την έχω αυτή την απορία. Γιατί δεν απαρτίζετε από όλες τις οικογένειες? Γιατί αυτός ο σκοπός για τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, που από ό,τι καταλάβαμε γι' αυτό συγκεντρώνονται τα χρήματα, γιατί δεν αφορά όλες τις οικογένειες μαζί? Φαντάζομαι κάποιοι έχουν πρόβλημα με την κυρία Καριστιανού και με το πώς χειρίζεται τα πράγματα ή ότι είναι πρόεδρος. Μα η λέξη ευρωπαϊκά δικαστήρια ήταν και μία λέξη που μας έκανε να θυμώσουμε ακόμα περισσότερο. Μα είναι δυνατόν? Εδώ δεν έχουν αρχίσει ακόμα τα ελληνικά δικαστήρια. Είναι μια μακρόχρονη δίκη η οποία θα διαρκέσει 6-8 και ανάλογα με τι εφέσεις, τι θα κάνει κάθε μια οικογένεια, μπορεί να περάσουν και τα 10 χρόνια. Το γνωρίζουν όλοι καλά όσοι ασχολούνται με τα νομικά. Εάν δεν τελεσυνδικήσει η δίκη στο ελληνικό δικαστήριο, δεν μπορούμε να πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να δικάσουμε. Έτσι κι αλλιώς στα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν μπορούμε πάλι να δικάσουμε άνθρωπο. Στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα πάμε μόνο για να δικάσουμε τις πράξεις. Πώς είναι η 717, πώς είναι η σύμβαση, πού πήγανε τα χρήματα, ποιος τα έφαγε. Και πώς θα πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια? Δηλαδή πρέπει να πάμε 55 οικογένειες με έναν ευρωπαίο δικαστή. Άλλες δυνατότητες έχει κάθε μια οικογένεια. Εγώ μπορεί να θέλω να βάλω 3 δικαστές, εγώ μπορεί να θέλω να βάλω 10. Θα επηρεάσω και τις άλλες 55 οικογένειες. Ή εγώ μπορεί ο δικαστής ο συγκεκριμένος να μην μου αρέσει, να εκπροσωπεί τα παιδιά μου. Αυτά τα πράγματα είναι μια... Ο δικηγόρος εννοείται. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς πώς θα θέλατε να λειτουργεί αυτός ο σύλλογος? Πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσατε όλοι μαζί? Ο σύλλογος ο σύλλογος από την αρχή, όταν μαζευόμασταν στη Λάρισα και κάναμε τις συνεδριάσεις, ο σύλλογος... Λέγαμε ότι πρέπει να γίνει ένας σύλλογος, ο σκοπός ο οποίος θα είναι να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες συναυλίες, εκδηλώσεις, μνημόσυνα, συγκεντρώσεις, να βοηθάμε διάφορες οργανώσεις που έχουν ανάγκη. Πάντα όμως αφιλοκερδώς και χωρίς να ζητήσουμε ούτε μία δραχμή. Η σύγκρουση με το σύλλογο υπήρχε όταν βάλανε ένα αντίτιμο σε ένα σύλλογο θυμάτων τεμπών των 10 ευρώ, εκεί αποσκιστήκαμε σχεδόν όλες οι οικογένειες. Εφόσον όμως ο σύλλογος είναι νόμιμος και λειτουργεί και έχει σφραγίδα και με 6 και με 7 οικογένειες, δεν μπορώ να αμφισβητήσω, παιδιά, την νομιμότητά του. Δηλαδή, όσο και να επιμένετε εσείς τώρα, κυρία Χριστίδου, εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω. Θα πάμε τον νόμο. Όχι, ούτε εμείς αμφισβητούμε την νομιμότητα. Απλά αναρωτιόμαστε γιατί δεν είναι συλλογικό όλο αυτό. Γιατί δεν είστε όλοι μαζί. Σύλλογο. Επειδή έχω κάνει συλλόγους με αθλητικούς, με πολιτικούς. Εγώ πάντα διαφωνώ με συλλόγους. Όποιος μπλέκτηκε με συλλόγους, στο τέλος μάλωσε. Τι είναι ένα σύλλογο? Δηλαδή, θα κάνω εγώ, εσείς, ο κύριος και ο Νίκος εκεί που είναι, θα κάνουμε ένα σύλλογο οι τρεις μας, εντάξει. Και εσείς οι δύο αποφασίζετε συνέχεια και λέμε θα κάνουμε αυτό, ναι. Εγώ όχι. Είναι δυνατόν ποτέ να περάσει η δικιά μου γνώμη? 100 ναι. φορές να κάνουμε συνεδριάσεις, δεν θα βρούμε ποτέ άκρη. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για τα παιδιά μας. Δεν μιλάμε να κάνουμε μία εκδήλωση, μία συναυλία. Εδώ μιλάμε για δικηγόρους, μιλάμε για νομικό. Δηλαδή, θα αφήσω εγώ εσένα με τον Νίκο να αποφασίσετε για τα δικά μου τα παιδιά στο νομικό πλαίσιο? Δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι αστεία. Μιλάμε για παιδιά, κυρία Χριστίδου. Τα ΤΕΜΠΗ δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι τόσο πολύ απλό όσο το βλέπει ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολύ αγώνα μπροστά μας. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολύ αγώνα. Δεν αμφισβητώ κανένα κίνητρο από κανένα συγγενή της οικογένειας, ούτε από τη Μαρία, ούτε από καθένα. Θα είναι για μένα άτομο να πω ότι η Μαρία δεν πρόσφερε. Η Μαρία ήταν από την πρώτη μέρα στα ΤΕΜΠΗ. Συναντηθήκαμε μαζί από τις πρώτες μέρες. Αγκαλιά ήμασταν, τα κρίζαμε. Νίκο, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τη στάση σου, την τελευταία, την ενωτική. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για όσα έχεις κάνει μέχρι τώρα και για όσα θα κάνεις. Δεν έχω να κάνω κριτική σε κάποιον, θέλω να κάνω μια έκκληση. Μη δίνετε τροφή στα κοράκια που περιμένουν εκεί έξω να πούνε κάτι για τον αγώνα σας. Μη δίνετε τροφή. Και την απάντηση σε όλους... Σε όλους όσοι ξανασκέφτηκαν το θέμα των τεμπών επειδή βγήκαν η διαφωνία σας, θα τη δώσει ο κόσμος την ερχόμενη Παρασκευή.
που θα γεμίσει τα Τέμπη και θα κάνει κάποιους αυτούς που γελούν, που γέλασαν όλες τις προηγούμενες μέρες, επειδή βγήκε η όποια διαμάχη, που για μένα δεν υπάρχει διαμάχη, έχετε κουβαλήσει ένα σταυρό και έχετε αδιανόητο πόνο στις πλάτες σας. Και επειδή αναφέραμε και εμείς στο βίντεο τη λέξη δικαίωση, καμία δικαίωση δεν υπάρχει για σας. Υπάρχει μόνο η προσπάθεια για δικαιοσύνη. Δικαίωση δεν πρόκειται να υπάρξει για σας. Σε παρακαλώ όμως από καρδιάς αγωνιός, μη δίνετε τροφή στα κοράκια εκεί έξω. Κοίταξε, Νίκο, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα λες. Μίλησες όπως θα μιλούσε ένας πατέρας, όπως θα μιλούσε ένας συγγενής, όπως θα μιλούσα εγώ. Το γνωρίζουμε. Ότι όλοι μας περιμένουν στη γωνία για διάσπαση, το είδα και εγώ τώρα. Αυτή είναι η ανθρωποφαγία, δηλαδή αυτό το κουτσομπολιό. Αυτό δηλαδή μόλις είδαν μια φασαρία με κάποιους συγγενείς, όλοι πέσαν πάνω μας να μας φάνε, να δημιουργήσουν ένα κλίμα ότι υπάρχει θέμα, ότι είναι οικονομικό. Δηλαδή, δεν ισχύουν αυτά, παιδιά. Ήταν λάθος. Η ανάρτηση που έκανα από την αρχή ήταν καθαρά. Ήμασταν αντίθετοι πάνω στο θέμα του αντιτίμου, Νίκο μου. Και το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, γιατί παρακολουθείς την υπόθεση από πολύ κοντά. Δεν είχαμε καμία διαφωνία με κανέναν άλλον. Είπαμε, δεν υπάρχει περίπτωση να διασπαστούμε. Στα δικαστήρια θα μας βρουν όλους μαζί. Ναι. Και αν εσείς όλοι που γεμίσετε το Καλλιμάρμαρο την άλλη Παρασκευή, να μην μείνετε στο Καλλιμάρμαρο. Όλοι αυτοί που θα είστε στο Καλλιμάρμαρο. Με τη Μαρία μίλησες, Νίκο. Με τη Μαρία μίλησες. Όχι, μίλησα με τον κύριο Ασλανίδη, ο οποίος είναι μαζί με τη Μαρία. Θα πάτε, κύριε Πλακιά, στη συναυλία. Όχι, κύριε Χριστίδη, δεν μπορώ να πάω στη συναυλία. Όσο υπάρχει το αντίτιμο, δεν μπορώ να πάω. Είναι σαν να καταπατώ τα πιστεύω μου. Άρα δεν στην πραγματικότητα δεν τάσεστε, από ό,τι καταλαβαίνω, δίπλα σε αυτή την ενέργεια, αλλά σέβεστε την απόφαση, την κρατική απόφαση που θα επιτρέψει να συμβεί και δεν μπαίνετε εμπόδιο στο δρόμο αυτό. Αυτό. Μπορούσαμε από την αρχή να κάνουμε η συναυλία. Εάν γνωρίζαμε, ήταν άλλο ένα θέμα. Ενώ γνωρίζαμε 4 μήνες πριν ότι θα γίνει η συναυλία, κανένας συγγενής δεν ήταν ενημερωμένος. Σας υπενθυμίζω, ο κύριος Θανάσης Παπακουσταντίνου, που θα τραγουδήσει η συναυλία την άλλη Παρασκευή, όταν τραγούδησε στην τελευταία συναυλία στην Αθήνα και είπε ότι δεν θα ξανατραγουδήσω, εάν θυμάστε, είπε, θα τραγουδήσω μόνο σε μια συνέντευξη που θα γίνει για τα Τέμπη τον Οκτώβριο. Δηλαδή, ήξερε ο κύριος Παπακουσταντίνου από τον Ιούνιο ότι θα γίνει συναυλία για τα Τέμπη τον Οκτώβριο και δεν ξέρανε 55 συγγενείς. Αυτά τα πράγματα ήταν λεπτά, μας πειράζουν. Σε σχέση με τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, κύριε Πλακιά, που τώρα νομίζω έχει ζητηθεί το Θέατρο Δάσους, αν δεν κάνω λάθος, έχουν ζητήσει ένα χώρο, το γνωρίζετε, έχετε κάνει κάποια κουβέντα, θα γίνει εκεί λίγο πιο συντονισμένο? Όχι. Κυρία Χριστίδου, δεν ασχολούμαι πλέον με αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα θα απευθυνθώ. Ό,τι είναι νόμιμο να γίνει. Nice. Ό,τι κρίνουν ότι είναι νόμιμο οι αρμόδιοι, να το κρίνουν. Αλλά αυτές οι συναυλίες, είπαμε, πρέπει να γίνουν χωρίς κανένα αντίτιμο. Πρέπει να υπάρχει φοιτητική εξέδρα. Και πόσο, δηλαδή, τόσο απλά, πόσο κοστίζει μια συναυλία, κυρία Χριστίδου, πόσο συναυλίες στοιχίζει? Πείτε μου, 150.000. 200, 300, ωραία. Τι χωρητικότητα έχει? 50.000. Θα μπει ένα αντίτιμο των 5 ευρώ των 4, να πληρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι, να μην φύγει κανένας απλήρωτος εργαζόμενος άνθρωπος του ΜΟΚΤΟ από εκεί πέρα και να έρθει όλος ο κόσμος δωρεάν ή με το αντίτιμο αυτό των 4, των 5 ευρώ μέσα. Να μαζέψουμε 50.000 κόσμους στο Καλλιμάρμαρο, 150 απ' έξω, να δώσουν το στίγμα μας, όπως είπε ο κύριος Συρίγος, ότι είμαστε ενωμένοι. Να δώσουμε το στίγμα στην Αθήνα, να ξυπνήσει επιτέλους ο άλλος ο κόσμος και να πούμε ότι είμαστε εδώ. Τόσο απλό ήταν το πράγμα. Δηλαδή, όταν θέλεις να κάνεις μια συναυλία, εγώ έτσι έχω μάθει να λειτουργώ. Εγώ, άμα κάνω μια συναυλία εδώ στα μέρη μου, τι θα έλεγα? Θα έλεγα, γεια σας, είμαι ο κύριος Πλακιάς Νικόλος, είμαι ο πατέρας των κοριτσιών. Θέλω να ξεκινήσω ένα δικαστικό αγώνα που μου στοιχίζει 500.000, 1.000.000, 2. Δεν έχω αυτή την οικονομική δυνατότητα. Βοηθήστε με, ελάτε στη συναυλία. Ποιος δεν θα ερχόταν, κύριε Χριστίδου? Θα ερχόταν όλοι, θα βάζαν τα λεφτά στο λογαριασμό του δικό μου, γιατί θα ήξερε ότι θα δίνει στο δικό μου το λογαριασμό, στο όνομα Πλακιά Νικόλο. Καταλαβαίνω απόλυτα. Τίμια καθαρά. Είστε σαφείς. Αυτό είστε, είναι το τίμιο. Το τίμιο καθαρό είναι αυτό. Αλλά δεν μπορώ και να αφήσω για την Μαρία που λέγανε με το ζόρι να αφήσω οικονομικές εκκρεμότητες. Να πω δηλαδή εγώ τι. Ότι υπάρχει περίπτωση η κυρία Καριστιανού να καταχρηστεί έστω και ένα ευρώ, μα γνωρίζω την οικογένεια, γνωρίζω τη Μαρία, γνωρίζω τις οικογένειες όλες. Δεν υπάρχει περίπτωση η οικογένεια των Τεμπών. Ξεχάστε το αυτό. Υπάρχει περίπτωση, εγώ να έλεγα ποτέ, ότι θα κάνει η Μαρία στην αυλία για να τα τσιπώσει. Δεν γίνονται αυτά.
Για τη Μαρία ίδιος, η Μαρία, ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να κάνω εγώ τώρα, μιλάω και, αφού βλέπετε, δεν λέω κυρία Καριστίνο, λέω Μαρία, τη γνωρίζω 18 μήνες και αυτή μου, Νίκου με φωνάζει. Είναι δυνατόν να αφήσω πιέσεις για οικονομικές εκκρεμότητες για την κυρία Καριστιανού? Η κυρία Καριστιανού ήταν η πρώτη που βγήκε για τα ΤΕΒ. Εγώ βγήκα τον Νοέμβρη, η Μαρία ήταν από τον Μάρτιο. Θα αφισβητήσω. Αλλά ό,τι γίνεται να γίνεται στο όνομα του παιδιού του καθενός. Δηλαδή, ξαναγυρίζω, εάν κάνω εγώ εδώ τη συναυλία και πω εγώ ο αδερφός μου, εκπροσωπούμε το 5% των θυμάτων. Ακούστε τι σας λέω, είναι τρομακτικό. Σας μιλάει μια οικογένεια που έχει 3 παιδιά. Είναι τρομακτικό. Θα κάνω σωματείο με τον αριθμό 57 και το θέμα των τεμπών. Εσείς όταν ακούτε 57, Νίκο, δεν πάει το μυαλό στα 3 τα κορίτσια της οικογένειάς μου. Πρέπει να πείτε τα ονόματα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, όταν ακούτε ΤΕΜΠ, συγγνώμη, κυρία Χριστίδου, πού σας πάει το μυαλό? Πού σας πάει, πείτε μου. Στον πόνο σας. Δηλαδή, στον πόνο σας πάει, Νίκο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στον πόνο σας. Έτσι ακριβώς είναι, Νίκο. Στον πόνο μου πάει. Στην Καριστιανού, στον Πλακιά, στον Βλάχο, στον Χούπα, σε όλους αυτούς. Αλλά είναι ορισμένες κόκκινες γραμμές που πρέπει να τις σεβαστούμε. Ό,τι είναι να γίνει. Και είναι διαφορετικές του καθένα οι κόκκινες γραμμές και το σεβόμαστε και αυτό, κύριε Πλακιά. Ακριβώς, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε απλά να σας δίνουμε το βήμα και το χώρο να κρατάμε το θέμα στην επικαιρότητα και αύριο θα ανοίξουμε το θέμα των τεμπών, γιατί υπάρχουν και εκεί νέες εξελίξεις. Μένει το θέμα να το συζητάμε με άλλα κίνητρα, έτσι ψάχνοντας όλη αυτή την ιστορία και μην ξεχνώντας και προσπαθώντας να τα φέρουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε στο φως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελάτε. Να σας χαιρετήσω κι εγώ. Αυτό το τελευταίο είναι το πλαίσιο που πρέπει να κινηθούμε. Να αφήσουμε τα θέματα αυτά. Έχουμε άλλα σημαντικότερα θέματα και δίνω την υπόσχεση. Ακόμα και στον Νίκο, του Συρίγου, που φώναξε λες και ήταν πατέρας. Δεν υπάρχει περίπτωση, Νίκο, να μην είμαστε όλοι μαζί στα δικαστήρια. Στο υπόσχομαι. Δεν θέλω να πω στην αντρική μου τιμή. Στο υπόσχομαι στον τάφο των παιδιών μου. Θα μας βρουν όλους εκεί αντιμέτωπους και να είσαι σίγουρος δεν θα αφήσουμε τίποτα στον διάβο μας. Να είστε καλά, χάρη. Γεια σου, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις. Αυτά από το Μέγκα. Έκανε καλές ερωτήσεις, Χριστίδου, οπότε δεν υπήρχε κάτι να σχολιάσω εγώ. Πλησιάζει και η συναυλία, πλησιάζει και η δίκη. Φαντάζομαι εκεί θα είναι ενωμένοι οι γονείς. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Να δούμε. Δεν ξέρω τώρα αν... Θα μου πεις ότι το πρόβλημα ορισμένο είναι αν μαζεύει χρήματα ο σύλλογος. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Εκφραστείτε ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα μας να το σχολιάσουμε και αυτό πάντα πρώτοι.